Τηλεοπτικά και για το δικό μας κορίτσι. Και όταν λέω δικό μας κορίτσι, δεν εννοώ μόνο του Αλφα, εννοώ και του Happy Day, γιατί είναι κομμάτι δικό μας η Ελένη Τσολάκη. Μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έφυγε από την εκπομπή, αλλά έχουμε ζήσει, μια πολύ όμορφη συνεργασία. Να σας πω ότι ήταν ένα διαζύγιο κοινή συνενέση, σε πολύ καλό κλίμα. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι διαρροές από το σταθμό μιλούν για μια άψογη συνεργασία και για μια πόρτα που παραμένει ανοιχτή για την Ελένη Τσολάκη στο μέλλον. Το συγκινητικό post της Ελένης μας δείχνει ότι όλο αυτό έγινε επειδή και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να προχωρήσουν παρακάτω. Εγώ αυτό που της είπα στα μηνύματα που ανταλλάξαμε είναι ότι κάθε τέλος είναι μια αρχή και της αξίζει να βρει αυτό που ονειρεύεται. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει ήδη δεχθεί κρούσεις, όπως άλλωστε και πέρσι όταν έλεγε το συμβόλαιό της, είχε δεχθεί προτάσεις. Και τις ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να διαλέξει ό,τι καλύτερο, πιο όμορφο της έρθει στο δρόμο της που θα της χαρίσει αυτή την επιτυχία που ονειρεύεται και της αξίζει. Μέσα από την καρδιά μας. Θέλετε να πείτε και εσείς κάτι, γιατί είναι και το κορίτσι μας. Την αγαπάμε. Την αγαπάμε. Και ότι ο κόσμος ξέρει τους άλλους και βλέπει ότι η ποιότητα του χαρακτήρα της διασφαλίζει και τις καλές συνθήκες των προηγούμενων συνεργασιών. Έτσι και το μελλοντικό. Και ξέρεις κάτι, να πω και κάτι για την Ελένη. Ήταν ένα διαζύγιο κοινή συνενέση, αλλά είναι... πρέπει να είσαι πολύ αξιοπρεπής και δυνατός να πεις ότι εγώ, παιδιά, αν δεν μου προταθεί κάτι πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη φάση, δεν θέλω απλά να πληρώνομαι και να κάθομαι. Προτιμώ να αποδεσμευθώ και να αναζητήσω το κάτι άλλο. Δηλαδή είναι αρκετά ηθικό και δεν το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Λες την κόβεται την Ελένη να θέλει να κάθεται γενικώς. Όχι, αλλά θα μπορούσε να επαναπαυθεί σε ένα μισθό που πέφτει κάθε μήνα και να πει εντάξει, βλέπουμε και του χρόνου χρονιά είναι να δούμε τι θα γίνει. Καλά, σε αυτές τις δουλειές. Δεν το έχουν κάνει άλλοι. Πολύ. Σε αυτές τις δουλειές, ειδικά στην αρχή της καριέρας σου, δεν είναι και το πιο καλό να σου. Σωστό. Και η Ελένη είναι στα καλύτερά της και στα πολύ νέα. Απλά δεν είναι. Ο Γρηγόρης, ας πούμε, μετά από 30 χρόνια τηλεόραση, άμα του τύχει να πληρώνεται και να κάθεται ένα χρόνο, δεν θα τα πάψει μαύρα. Ναι. Αλλά όταν είσαι στην αρχή της πορείας σου, ας πούμε, και θες να κάνεις πράγματα. Λοιπόν, εμείς κρατάμε το καλό κλίμα με το οποίο έληξε αυτή η συνεργασία και όταν μια συνεργασία κλείνει με τόσο καλό κλίμα, νομίζω ότι μπορεί ξανά να συναντηθούν. Είναι η δεύτερη που έχουμε ακούσει, έτσι. Μόνο η Δούκησα και η Ελένη το έχουν κάνει αυτό. Όντως. Να λύσουν συνεργασία επειδή τόσο δεν είχαν αποτέλεσμα πολύ γλυκά και πολύ πολιτισμένα. Μπράβο. Λοιπόν.